Ίσως έχετε ακούσει, ίσως έχετε διαβάσει πολλά για τον Παπαεφραίμ τον Κατανογιώτη, αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια κατήχησή του, η οποία είναι η χειρόγραφης, θα ήθελα να πω μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν την προετοιμασία του ανθρώπου από την νεανική ηλικία. Διότι όταν λέμε, ρωτάμε τα παιδάκια τι θέλεις να γίνεις, που σημαίνει ότι κάποια παιδιά σκέπτονται κάτι και το οποίο πραγματικά το επιτυγχάνουν όταν μεγαλώσουν. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει πράγματι μπροστά του ένα όραμα. Δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα σημερινά παιδιά τα ρωτάς και δεν μπορούν να σου πούνε. Θα δούμε, δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Δηλαδή δεν το εμπνέει κάτι. Ενώ αντίθετα την παλιότερη εποχή εμπνέανε τα παιδιά και έτσι μπορούσαν να προχωρήσουν. Ο Παπαεφραίμ λοιπόν ο Κατανογιώτης γεννήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1912, την εποχή των Βαλκανικών πολέμων. Οι γονείς του ήταν φτωχοί, ήταν αγρότης, το όνομά τους ήταν Ιωάννης και Βικτωρία και το πατρός Εφραίμ, το όνομα το κοσμικό, ήταν Ευάγγελος και το επώνυμο του ήταν Παπανικήτας, γιατί ο παππούς του ήταν Παπανικήτας πραγματικά και όπως ξέρετε τα ονόματα συνήθως είναι ή τα παραονύματα παρουτσούκλια που λέμε ή τα ονόματα τα οποία παίρνουμε από την ιδιότητα την οποία έχει κάποιος. Λοιπόν, επειδή ήταν παπάς, ήταν τα παιδιά του Παπανικήτα, οπότε έτσι εγγράφτηκαν στα ληξιαρχεία τους. Γεννήθηκε στο χωριό Αμπελοχώρη των Σιβών και ο παππούς του, όπως σας είπα, ήταν παπάς στο χωριό του. Είχε και άλλα αδέλφια ο Παπαεφραίμ, είχε 4 συνόλα αδέλφια, 3 αδελφοί ήταν και μία αδελφή. Η μητέρα, όπως συνήθως αρκετές μητέρες, δεν ήθελε το παιδί αυτό τον Παπαεφραίμ. Δεν υπήρχε, ίσως ήταν και τότε της μόδας εκτρώσεις, αλλά δεν ήταν αυτό που πράγμα που γίνεται τώρα. Και δεν πρόσεχε την εγκυμοσύνη της, γιατί ο άνδρας της έλειπε στους Βαλκανικούς πολέμους, ήταν σκληρή ζωή με τα πεθυρικά μέσα στο σπίτι, είχε ήδη ένα παιδί και δεν πρόσεχε. Όπως γνωρίζετε, μέσα στην έκφραση της Εκκλησίας φέρνει μεγάλη ευθύνη η μητέρα η οποία συλλάβει και η οποία δεν προσέχει το τέκνο που έχει στην κοιλιά της, αλλά κάνει απρόσεκτες κινήσεις. Εκείνη δεν ήθελε το παιδί και έκανε ό,τι μπορούσε για να αποβληθεί το παιδί. Όχι όμως τεχνικά, ας πούμε εργαζόταν, σήκωνε φορτία και όλα αυτά τα πράγματα, μήπως τελικώς ο Θεός ας πούμε επιτρέψει την αποβολή, όχι την έκπτωση. Όταν όμως μεγάλωσε και έγινε αυτός που έγινε, ο Παπαεφραίμ έλεγε «Τι ανόητη, ήθελα να πεθάνει αυτό το παιδί τότε, ενώ αυτό θα σώσει και εμένα με τη ζωή του και με τις προσευχές του». Όταν μεγάλωσε, καταλαβαίνετε, είχε την αίσθηση ας πούμε της ανοησίας που έκανε και ήταν, βλέπετε, η έννοια της πρόνοιας του Θεού, όταν λέμε «υγιασμένος εκκυλίας μετρός», και πράγματι ο Παπαεφραίμ το απέδειξε. Ζητούσε φυσικά, αφού είχε αυτή τη συνέστηση, όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτία, καταβεύγει στην έννοια της εξομολόγησης και έτσι πραγματικά ζητούσε τη συγχώρεση και με τις ευχές του κάποτε να γίνει και αυτή η μοναχή. Από το χωριό πήγανε στη Στίβα, όπου ο Παπαεφραίμ τέλειωσε τότε το εξωτάξιο γυμνάσιο, το 1930. 1912-1930, δηλαδή στην ηλικία των 18 χρονών. Τέλειωσε το γυμνάσιο. Από παιδάκι όμως, είπαμε, καλλιεργούσε τις αρετές, μια και η συζήτησή μας είναι περί αρετών και όπως είπαμε, οι αρετές είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το εμπνέεται, είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το θέλει και το προχωράει. Και οι ειδικές αρετές του Παπαεφραίμ ποιες ήτανε? Ο εκκλησιασμός. Ήτανε συχνά στις Κυριακές στην Εκκλησία. Ήτανε καλός μαθητής. Ήταν αγνός, ευθύς και επίκοος νέος στους γονείς του. Ήταν υπομονητικός στις δοκιμασίες. Αρετές, οι οποίες ήταν παιδικές, οι οποίες όμως ακολούθησαν και στην νεότητα και οι οποίοι το ακολούθησαν μέχρι και τα γεράματα. Διότι η αρετή έχει την ιδιότητα να αναπτύσσεται, να εμφυτεύεται, να αναπτύσσεται, να καλλιεργείται, να μεγαλώνει, να έχει καρπούς η ίδια η αρετή. Δεν είναι κάτι το οποίο ερθείς εξ αρχής. Η παιδική αρετή της υπομονής είναι η φιβική αρετή της υπομονής, η νεανική υπομονή και η ερωτική υπομονή. Δεν υπάρχει καμιά ηλικία η οποία μπορεί να ζήσει χωρίς υπομονή. Ήταν ευθύς το οποίο το κράτησε για πάντοτε. Ήταν επίκος, ήταν αυτό το οποίο τον έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους γεροντάδες. Είχε γνωριμία με τους μοναχούς και με τις μοναχές, διότι τότε ήταν στη Θήβα και πηγαίνανε μετέπειτα γεροντάδες, ο Παπανικηφόρος και ο Προκόπιος ήταν και αυτοί από τις Θήβες και πηγαίνανε και τους επισκέπτονταν. Ήταν οι μοναχοί και οι μοναχές τους οποίους θαύμαζε και αυτό τον έκανε πραγματικά αργότερα να τους μιμηθεί μέσα στη ζωή. Εξομολογείτο και έκανε τον κανόνα που το έβαζε ο πνευματικός. Μετάνοιες, κομποσχήνη, ανώγνωση πνευματικών βιβλίων. Δεν είναι κάτι το οποίο σας το ζητώ εγώ. Είναι το διάβασμα των βιβλίων. Βλέπετε, είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν μέσα στη πνευματική ζωή είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ζωή πνευματική αν δεν γνωρίζουμε τα του Θεού και τι θέλει ο Θεός από μένα. Και μπορώ να γνωρίζω μόνο όταν μπορώ να μιλητώ. Και βλέπετε η αίσθηση της συνέπειας. Εξομολογείτο και έκανε τον κανόνα. Δεν έμεινε στα λόγια, προχωρούσε στην πράξη. Έλυγε στο μικρό του αδελφό του Χαράλαμπο, το οποίο επειδή ο πατήρ Εφραίμ ήταν αρβανίτικης καταγωγής, από τη Θήβα είναι αρκετοί αρβανίτες και χρησιμοποιούσαν την αρβανίτικη διάλεκτο, το Χαράλαμπο το λέγανε λιάμι. Έτσι είναι τα αρβανίτικα. Και έλεγε τα μεσάνυχτα λιάμι είναι ανοιχτή η ουρανή. Δηλαδή από μικρό παιδί ήξερε ότι η προσευχή της νύχτας είναι η προσευχή η οποία ακούγεται στον ουρανό. Δεν μπορεί να κάνεις προσευχή αν δεν έχεις ησυχία. Και η νύχτα είναι κατεξοχήν ο χρόνος της ησυχίας, ο χρόνος που ησυχάζει και οι κτήσεις και οι άνθρωποι. Γι' αυτό το έλεγε ότι τη νύχτα είναι ανοιχτή ουρανή, κάτι το οποίο το έκανε σε όλη τη ζωή τη μετέπειτα. Μια φορά, σαν μαθητής, δυσαρέστησε τη μετέρα του πριν πάει στο σχολείο. Και όταν πήγε στο σχολείο, είχαν μαθηματικά. Και έκανε μια πράξη, μια άσκηση, στην οποία στο τέλος εκείνος έβγαζε δεκαδικό αριθμό, 12 τέταρτα. Ρώτησε τον συμμαθητή του δίπλα και λέει, όχι, λέει, είναι ακέριος ο αριθμός, όχι δεκαδικός. Και δεν μπορούσε να κάνει. Και όταν βγήκε έξω, κατάλαβε ότι τα 12 τέταρτο ίσον 3. Και το απέδιδε αυτό ότι ήταν λόγω του ότι είχε δυσαρεστήσει και είχε στεναχωρήσει τη μητέρα του. Αυτό το έλεγε για να δείξει πόσο ακρίβεια πρέπει να έχουμε στη ζωή μας για να μπορούμε να μην στενοχωρήσουμε κανέναν άνθρωπο. Άρα λοιπόν μία στενοχώρια τον έφερε σαν αποτέλεσμα ας πούμε την αποτυχία την οποία την απέδιδε όχι στη μητέρα αλλά στον εαυτό του. Εγώ παρήκωσα γι' αυτό και δεν με ευλόγησε ο Θεός για να καταλάβω το λάθος μου. Οι γονείς του ήταν πνευματικά και όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, το μήλο πέφτει κάτω από τη μελιά. Ο πατέρας του ήταν αριστερός ψάρτης στην εκκλησία και πάντοτε ήταν λίγο αυστηρός, αλλά ήταν πολύ φιλότιμος και πολύ εργατικός. Εν αντιθέτω, η μητέρα του ήταν αγαθή, είχε αγαθά αισθήματα για όλον τον κόσμο, ήταν υπομονητική και κατηρική στις δοκιμασίες. Και μια φορά πήγε έναν διαζωτάνος, ξαναπήγε, ο πατέρας το υπέραρε άνθρωπε μου, κάθε μέρα έρχεσαι, σου δώσαμε χθες. Οπότε η γυναίκα, να δει τη διάκριση της γυναίκας, της μετέρας του παπά Εφραίμ, πήρε το μέρος του άνδρα και λέει καλά σου λέει ο Γιάννης, μην έρχεσαι συνέχεια να ζητάς και τον έβαλε στο χέρι αυτό που ήθελε. Δηλαδή και τον άνδρα δικαίωσε, και την ελεήμωση την έκανε. Και τον έναν δηλαδή δεν τον δυσαρέστησε και τον άλλον πράγμα τον ευχαρίστησε. Αυτή είναι η διάκριση που μπορούν να έχουν οι άνθρωποι που είναι πνευματικοί. Και η προσευχή που έκανε η μητέρα την άκουσε μια εγγονή της, έτσι και έλεγε Παναγία μου, εγώ είμαι μια αμαρτωλή γυναίκα. αν θέλεις, σε παρακαλώ, κάνε με μοναχή. Είχε την αίσθηση ότι είναι αμαρτωλή, δεν είχε την αίσθηση ότι ήταν καλή και ζητούσε να την κάνει μοναχή. Και πράγματι έγινε μοναχή πριν πεθάνει, όπως και ο πατέρας του, ο οποίος πήγε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός Ιώβ στην καλύβη του πατέρας που ήταν ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος του γεροκόμεσε. Μετά το γυμνάσιο, το οποίο τέλειωσε το 1930, έδωσε εξετάσεις στο ταχυδρομείο. Ήταν οι αίσθησες του δημοσίων υπαλλήλων και έδωσε εξετάσεις στο ταχυδρομείο και δεν πέρασε. Υπάρχει μια φωτογραφία, λαϊκός, που λέει ότι δεν μπόρεσα να πετάσω, απέτυχα. Δηλαδή έδωσα εξετάσεις και απέτυχα. Τη δεύτερα πήγε στη σχολή Κάρων. Δηλαδή μετά από το ταχυδρομείο πήγε στην χωροφυλακή, να τον γίνει χωροφύλακας. Και εκείνη τη χρονιά ήταν άτυχος γιατί δεν πήραν κανέναν. Δεύτερη χρονιά. Μετά πήγε στη σχολή Ικάρων, αλλά λόγω ταχυκαρδίας εκκρίθη ακατάλληλος. Εν συνεχεία πήγε στο στρατό, να υπηρετήσει στο στρατό. Και εκεί του δώσαν 2 χρόνια αναβολή, γιατί είχε ένα άτονον έλκος, το οποίο ήταν θεραπεύσιμο διά τον χρόνο. Και τότε κατάλαβε ότι τελικώς ο Θεός τον έκλεισε όλους τους δρόμους και τον ανοίγει μόνο ένα δρόμο για το Άγιον Όρος. Και πράγματι πήγε στο Άγιον Όρος. Και η μητέρα του είδε το βράδυ ένα γεροντάκι που της είπε εκεί που πάει ο γιος τώρα θα πετύχει. Δηλαδή σε όλα είχε αποτυχία. Μόνο όταν ξεκίνησε να γίνει μοναχός, τότε ένιωσε πράγματι ότι θα πετύχει και τον άνοιξε ο δρόμος στο Θεό. Έκανε διάφορες εργασίες, αλλά όταν όμως το είπε, άνοιξε τον δρόμο, πήγε στο Άγιον Όρος. Και έτσι, 14 το Σεπτέμβριο του 1933, 21 έτους δηλαδή, τότε ήταν και η ηλικία που ενηλικιώνει ένας άνθρωπος, στη γιορτή του Δημίου Σταυρού πήγε στα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια, για όσους έχουν πάει και έχουν κάνει τον περίπλο του Άγιον Όρος, από τις κοπέλες και τα αγόρια όσοι έχουν περάσει, είναι μια αφιλόξενη περιοχή, μόνο βράχια, με ελάχιστη βλάστηση, μια χαράδρα. Είναι και μάλιστα ο Παπά Εφραίμ, ο ίδιος έλεγε όταν έκανε, ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει κατουνάκια, γιατί τα είπαν κατουνάκια. Και λέει ότι πολύ παλιά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Κατουνακίων καμιά 100 πατέρες που προήλθαν από την Παλαιστίνη και από την Αίγυπτο. Υπήρχαν πειρατές, υπήρχαν διώξεις και υπήρχε μετακίνηση πληθυσμού. Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο της μετακινήσεως των πληθυσμών και των μεταναστών, αλλά πάντοτε υπήρχαν. Και λόγω του κινδύνου υπήρχαν και μεταναστεύσεις των μοναχών. Έφυγαν οι μοναχοί από την Παλαιστίνη, έφυγαν από την Αίγυπτο και παράγματι δεν πήγανε στον κόσμο, βρήκαν να βρούνε πάλι έρημον τόπο και πήγαν, λέει, στα Κατουνάκια να μείνουνε, διωγμένοι από τους επιδρομές των Αράβων. Στα ξερά εκείνα κλίματα που ήταν κάτω στην Αίγυπτο και στην Παλαιστίνη, ζούσαν με ψωμί, νερό και αλάτι. Ήταν πολύ εγκρατείς. Θέλησαν αυτό το πράγμα να το συνεχίσουν την τηρία αυτή στο Άγιον Όρος. Δεν άντεξαν όμως. Οι υγρασίες, οι ψυχροί άνεμοι και οι άλλες δυσκολίες ανάγκαζαν ανέκαθεν τους αγιορείτους πατέρες να χρησιμοποιούν λάδι, τυρί και λίγο κρασί τα γεροντάκια. Αυτοί όμως δεν θέλησαν να κρατήσουν αυτή την τάξη και έτσι, κρατώντας την μεγάλη αυστηρή νηστεία την οποία είχαν όταν ήταν στην Παλαιστίνη, πέθαναν μέσα σε 2 χρόνια σχεδόν όλοι και άφησαν τα κατούνια τους. Έτσι, τα οστά τους, τα κόκαλά τους. Γι' αυτό και λέγονται κατουνάκια. Έτσι εξηγείται. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή ήταν μια κατεξοχήν περιοχή ασκητική και κτίζανε τις κατοικίες τους οι μοναχοί από πρόχειρα υλικά, ξύλα και λάσπη και όταν πεθαίνανε πέφτανε. Οι πρώτες πέτρινες καλύβες με εκκλησάκια κτίστηκαν τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε τότε κτίστηκε και η καλύβη του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, η οποία σήμερα βρίσκονται στα Κατουνάκια, σε αυτή την περιοχή, γύρω στα 14 κιλιά. Και λέει, λέμε, ένα μικρό σπίτι. Το Το σπίτι του Παπαϊφρέμ, η καλύβη του Παπαϊφρέμ, είχε ένα ναό ο οποίος ήταν σχετικός μεγάλος, είχε 14 στασίδια, είχε 4 κελάκια, είχε ένα χώρο το οποίο το χρησιμοποιούσαν ως αρχονταρίκη και ως εργαστήριο, ήταν ραφτάδες οι γεροντάδες του, την τέχνη της ραπτικής είχαν το διακόνημά τους και είχαν φυσικά στα καρτονάκια τρεχούμενο νερό, δεν υπήρχε. Οπότε έπρεπε να κάνουν στέρνες, να μαζεύουν το νερό από τη βροχή και με αυτό να οικονομούνται. Καλλιέργειες δεν υπήρχαν, μεταφορικά ζώα δεν υπήρχαν. Όλα τα ανεβάζανε στην πλάτη, και τα υλικά τα οικοδομικά, αλλά και τα τρόφιμά τους, όλα. Τουαλέτα εκτός σπιτιού, σε μια κατηφόρα, ώστε όταν έβρεχε καθάριζε ο χώρος για να μην μυρίζουν. Καταλαβαίνετε δηλαδή την έννοια της ασκητικότητας που υπήρχε και της βιολογικότητας. Στη σημερινή εποχή, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμιά βιολογικότητα, όσο και αν θέλουμε να το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Θέρμανση δεν υπήρχε. Δέντρα δεν είχαν φετιβμένα και είχαν μια σικιά, όλο και όλο το ένα δέντρο που είχαν φετιβμένο στην αυλή τους ήταν μια σικιά και μια μουριά. Και τα σίκα φυσικά ήταν το κέρασμά τους, το οποίο τα μαζεύανε, τρώγανε λίγα νοπά, τα ξεραίνανε και όταν πήγαινε κανείς επισκέπτης, το κέρασμα ήταν ένα σίκο και λίγο βρόχινο νερό. Όταν λέει ο Παπαϊφρέμ πήγαν τα λουκούμια, τότε χάθηκε η καλογερική. Ξεράτηκαν οι σικές. Δηλαδή, γιατί το λουκούμι αντικατέστησε στα σίκα. Καταλαβαίνετε, άρχισε να μπαίνει η έννοια του εξυγχρονισμού του Άγιον Όρος. Δηλαδή, το κέρασμα των ισχάδες, έτσι λέγονται τα σίκα, αντικαταστάθηκε με τα λουκούμια. Οι γεροντάδες του ήταν ο πρώτος που πήγε και εγκαταστάθηκε, ένας Λογκίνος, ο δεύτερος ήταν ένας Εφραίμ μοναχός, ο οποίος έκτιζε και μεγάλο στην Καλύβα, ο Παπανικεφόρος, ο νημικρός Λογκίνος που πέθανε από φυματίωση, η οποία ήταν πολύ διαδεδομένη τότε και όταν κανείς αρρώστηνε φυματίωση ήταν ως συνέπεια θα πέθαινε. Και ο Δόκιμος Ευάγγελος, ο οποίος έγινε ρωσοφόρος το 1934, δηλαδή το 1933 πήγε, το 1934 έγινε ρωσοφόρος με το όνομα Λογκίνος και το 1900, επειδή κοιμήθη ο γέροντας Εφραίμ του κελιού του, το 1928 Ιανουαρίου, που είναι η γιορτή του Αγίου Εφραίμ, το 1935, δηλαδή σε ηλικία 23 χρονών, τον έκανε μεγαλόσχημο ο γέροντάς του και το 1936 χειροτονήθηκε ιερεύς, διάκος και ιερεύς και καταλαβαίνετε ότι μπήκε στην ιεροσύνη από πολύ μικρός, πάρει ηλικία και αυτός 24 χρονών. Φυσικά, ένας άνθρωπος που πάει στο Άγιον Όρος δεν είναι μια ζωή η οποία είναι απείραστη. Δεν είναι μια ζωή η οποία είναι αδοκίμαστη. Γιατί είπαμε ότι η εμπειρία στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα του χρόνου. Οι χάρις είναι δωρεά του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος ξέρει να υπομείνει στους πειρασμούς, πραγματικά γίνεται και δοχείο της χάριτος του Θεού. Και ένας πειρασμό το οποίο συναντάμε όλοι μας όταν πάμε είναι η σχέση μας και η αγάπη μας προς τους οικείους. Ο Παπαϊφρέμ, όπως σας είπα στα παιδικά του χρόνια, είχε αρκετή αγάπη προς τη μητέρα του. Όταν λοιπόν πήγε στο μοναστήρι, τον έπιασε τόσο μεγάλη η αγάπη και η νοσταλγία για τη μητέρα του και έλεγε «Να δω τη μητέρα μου και ας πεθάνω». Τόσο πολύ τον είχε περάξει αυτός ο πειρασμός. Από την άλλη μεριά όμως δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο και ήθελε να μείνει πιστός. Οπότε ανέβηκε στην εκκλησία, στάθηκε απέναντι από την εικόνα, την Παναγία των Τέμπλων, η οποία είναι η Παναγία των Αγγέλων και όπως ξέρετε η Παναγία έχει πολλά ονόματα σύμφωνα με τις ιδιότητες τις οποίες τις αποδίδει ο άνθρωπος και εκεί ήταν η Παναγία των Αγγέλων γιατί ήταν δύο άγγελοι οι οποίοι στεφάνουν από την Παναγία και λέει «Παναγία μου, από τότε που ήρθα στο Άγιον Όρος, εσένα έχω μητέρα μου». Δηλαδή δεν πήγε να παραπονηθεί, αλλά πήγε να της εκφράσει την αίσθηση ότι εγώ δεν θέλω πλέον να σκέπτομαι τη μητέρα μου, αλλά θέλω πραγματικά, οντολογικά, να αισθάνομαι ότι εσύ είσαι η μητέρα μου. Και από εκείνη την ημέρα, αμέσως λέει, κόπηκε από την καρδιά του ο λογισμός που τον ενοχλούσε. Δηλαδή από τη στιγμή που ένεξε την εμπιστοσύνη και είπε στην Παναγία ότι εγώ θέλω εσύ να είσαι η μητέρα μου, σταμάτησαν να υπάρχουν πλέον οι λογισμοί. Και οι δοκιμασίες των αρχαρίων, όπως είπα, ήταν αρκετές και πολύ περισσότερο εκείνη την εποχή που τα γεροντάκια που ζούσανε ήταν πάρα πολύ ασκητικοί. Είχαμε ένα γεροντάκι το οποίο προλάβαμε, το οποίο ζούσε και εκείνη στην περιοχή των Κατονακίων και έλεγε για το γέροντα του Παπαϊφρέμ πόσο σκληρός ήτανε. Εκεί πέρα δεν είχαν σφογγάρια, δεν είχαν απορροπαντικά, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Τα σηκόφυλλα, τα οποία πέφτανε από τους σικές, δεν τα πετάγανε, τα μαζεύανε και με αυτά τρίβανε τις κατσαρόλες, με αυτά πλένανε. Δηλαδή σαπούνι και αυτά. Χειμώνα καιρό, μέσα στην παγωνιά, με το λίγο νερό, πλένανε, τόσο σκληροί ήτανε. Και σε αυτές τις δυσκολίες λοιπόν, ο λογισμός του είπε, τι κάθεσαι και κάνεις εδώ πέρα, πώς θα αντέκεις σε όλα αυτά τα πράγματα. Και διόρισε καλό να πάει να πει το λογισμό του σε κάποιο γέροντα για να μπορέσει να του πει ένα λόγο παρηγορητικό. Και εκείνος το είπε, κοίταξε, υπάρχουν και άλλα τζάκια που καπνίζουν στα Άγιον Όρος. Δηλαδή δεν είναι να καθίσεις εδώ, πήγαινε να βρεις καλύτερη μεριά, να μπορέσεις να ζήσεις. Εκείνος όμως το είπε ότι δεν γίνεται αυτό, αλλά από τη στιγμή που ήρθα στο Άγιον Όρος, ήρθα σε αυτή την καλύβη, σε αυτή θα πεθάνω. Ήρθα να πεθάνω και όχι να ζήσω. Που σημαίνει η αίσθηση της σιγουριάς και της ασφαλείας την οποία είχε ο Παπαϊφρέμ, ήταν αυτή η οποία το ρίζωσε στα κατουνάκια και δεν τον επέτρεψε στις δοκιμασίες να το βάλει στα πόδια αλλά να προχωρήσει. Είπαμε ήταν ραφτάδες, περάμε τα διάφορα μοναστήρια. Δίνανε δουλειά τα μοναστήρια, τα κοινόβες, τους ασκητάς για να μπορούν να ζήσουν. Έτσι λοιπόν ο Παπαϊφρέμ, ο Κατουνακιώτης, ήταν υποχρεωμένος να πάει αυτά που ράβανε οι γεροντάδες στην Αγίου Παύλου. Έναν δρόμο τουλάχιστον 4 ώρες με τα πόδια. 4 ώρες να πάει και 4 ώρες να γυρίσει. Δηλαδή ξεκινούσε το πρωί. Φορτωμένος πήγαινε, φορτωμένος γύριζε. Φορτωμένος πήγαινε με τα ρούχα για να τα παραδώσει και φορτωμένος γύριζε με τα τόπια του υφάσματος τα οποία έπρεπε να πάρει για να τα ράψει. Και μια φορά πήγε στην Αγίου Παύλου και τον είχε δώσει ο Κυπορός ένα παντιλόνι να του διορθώσουν. Είπαμε οι κοινοβιάτες, με όλα τα άλλα διακονήματα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και έδωσε ένα παντιλόνι ο Κυπορός. Όταν γύρισε την άλλη φορά, το λέει ο Κυπορός. Ο Αγιοπαυλίτης είναι κεφαλονίτης. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχει κανένα έχουμε κεφαλονίτης εδώ. Έτσι. Είναι λίγο απότομη. Οπότε το λέει ο Κυπορός, πού είναι το παντελόνι που σου έδωσα, λέει το άφησα στο ηγουμενείο. Φυσικό πράγμα μέσα στη ζωή μας, όταν εμείς οι μοναχοί έχουμε κάτι, όλα τα παραδίδαμε στο ηγουμενείο, στο ηγούμενο. Και λέει εκεί, βρε, ο ηγούμενος το έδωσε, εγώ στο έδωσε, σε μένα έπρεπε να το δώσεις. Και τον έπιασε λέει το αρβανίτικο και το Παπαϊφρέμ και λέει, καλά, μακριά είναι ο ηγούμενος για να το πάρεις. Και έριξα λέει λάδι στη φωτιά με αυτό το περιστατικό. Οπότε και αν λέει ήσουνα και φιλότιμος άνθρωπος, προχώρησε η συζήτηση ο Παπαϊφρέμ. Δεν τον είπε μόνο αυτό, αλλά τον είπε και παρακάτω. Αν ήσουνα φιλότιμος άνθρωπος θα μου έλεγες και ευχαριστώ και θα μου έδινες και λίγα κυπευτικά. Να πάρω. Οπότε θύμωσε εκείνος και έσκυψε κάτω να πάρει πέτρα να τον πετροβολήσει. Οπότε ο Παπαϊφρέμ άφησε λίγο άλλος, έσκυψε να βρει πέτρα να το ρίξει. Και ο Παπαϊφρέμ εκείνη τη μέρα, στη στιγμή, λέει ευλόγησον, έσφαλα πάτερ, συγχώρεσέ με. Οπότε ο άλλος, όσο άγριος και ήτανε, αφοπλίστηκε. Και σήκωσε τα χέρια, όπως ήταν έξερπη να βάλει πέτρες, κρεμάστηκαν τα χέρια κάτω και είπε, τι να σου κάνω τώρα, τι να σου κάνω τώρα, και ξεφύζησε καμωμένος και αφοπλισμένος, αφοπλίστηκε. Και επανέλαβε ο Παπαϊφρέμ ο Κατουνακιώτης, ευλόγησον πάτερ, ως νέος σαν άνθρωπος μου ξέφυγε ένας λόγος παραπανήσεως, συγχώρεσέ με. Άντε, Θεός συγχωρέσει, είπε μακρότημα ο Κυπουρός, και από τότε γίνανε οι καλύτεροι φίλοι και το δένει πάντοτε και πευτικά, τα οποία μαζί με τα άλλα τα φόρτισε στην πλάτη και πήγαινε στα κατουνάκια. Βλέπετε, η αίσθηση της ανθρωπίνης εκφράσεως που λέγαμε για το θυμό είναι κάτι το αυθόρμητο μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Βγήκε και το εξέφρασε, το οποίο όμως έδωσε το έναυσμα στον άλλον να κάνει το ίδιο, που σημαίνει θυμό έδωσε, θυμό εισέπραξε. Δηλαδή η φωτιά τη βάζει στα ξύλα και ανάβει. Άρα λοιπόν με τον αφοπλίσει όμως, με την ταπείνωσή του, αφόπλησε και το θυμό του άλλου. Το συγχώρησον που είπε, και μάλιστα την έννοια της ευθύνης είπα ένα λόγο παραπανήσιο. Δηλαδή καταλαβαίνετε αμέσως, δεν είπε απλώς συγχώρησον, αλλά είπε και την εξομολόγηση και αφοπλίστηκε ο άλλος, που μέσα στη ζωή του βλέπετε πόσο καλλιεργούσε την έννοια της αρετής σε μικροπράγματα όπου πάει Εφραίμ. Όπως σας είπα για τον πειρασμό, η Παναγία λέει εδώ με έφερε, εδώ θα μείνω έως τέλος, και με τη βοήθεια του Θεού το πέτυχε. Ήταν ο Παπαϊφρέμ από τους λίγους που ξέρανε γράμματα, αλλά τα γεροντάκια που πήγε ήταν αγράμματα, και έτσι ζητούσε ο ίδιος κάτι περισσότερο να μάθει, γιατί ξεκίνησε να πάει να βρει κάτι το διαφορετικό, αλλά δεν μπορούσε να το βρει, και έτσι αυτό που είπαμε προηγουμένως, πίσω στην πόρτα ζωγράφησε ένα τάφο και έγραψε με το μολύβι μερικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, προσευχή. Τρία πράγματα τα οποία τα έβαλε σαν νέος, και μάλιστα νέος αυτοδίδακτος. Έτσι, υπακοή, υπομονή και ευχή. Και σε κάθε τόπο στο κοιλί του είχε την δυνατότητα να λέει και κάποιες προσευχές. Όταν σηκωνόταν και πλενότανε, έλεγε το τρισάγιο. Όταν άναβε φωτιά για να μαγειρέψει, έλεγε το λέησον με ο Θεός. Όταν έκανε το εργόχειρο, έλεγε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, που σημαίνει κάποιο τόπος που ήταν μέσα στο σπίτι, τον θύμιζε ότι πρέπει να προσεύχεται. Είχε σημάδια δηλαδή για να τον παρακινούνε για την προσευχή. Και έτσι αργότερα διδάκτηκε την ωραία προσευχή από τον γέροντα Ιωσήφ, να αγωνίζεται με την προσευχή, την μονολόγιστη, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πώς έγινε γνωριμία με τον γέρο Ιωσήφ? Έγινε γνωριμία γιατί ο Παπανικηφόρος, ο γέροντας του Παπαϊφρέμ, πήγαινε και λειτουργούσε στο γέρο Ιωσήφ, οπότε τον έπαιρνε μαζί του, και εκεί ρωτούσανε, όπως συνήθως ρωτάνε, πώς πάει το καλογέρι, είναι καλό? Και μάλιστα οι παλιοί ρωτούν τι κάνει το καλογέρι. Παίρνει από εργόχειρο, ξέρει, καταλαβαίνει από δουλειά. Αυτό ήταν το επιτυχημένο. Για πρώτη φορά ο Παπαϊφρέμ, όταν πήγε στον γέρο Ιωσήφ, άκουσε από αυτόν πώς πάει το καλογέρι. Κάνει υπακοή. Και ο Πανικηφόρος είπε κάνει. Και τότε ο Παπαϊφρέμ με συγκίνησε, θυμήθηκε και λέει αυτήν τη στιγμή μου ήρθε να πέσω κάτω και να φιλήσω τα πόδια του γέροντα Ιωσήφ, γιατί άκουσα επιτέλους έναν πνευματικό λόγο. Δηλαδή τόσα χρόνια έναν πνευματικό λόγο δεν άκουγε, ο οποίος να τον ενθαρρύνει. Αλλά παρά τα αυτά βλέπετε αγωνιζότανε, γιατί δεν ξέχασε το σκοπό για τον οποίο είχε πάει στο Άγιον Όρος. Ήτανε, όπως σας είπα, είναι έξυπνος ο νέος μοναχός, είναι δολεφτεράς, παίρνει από εργόχειρο. Δηλαδή το πνεύμα της εποχής και το πνεύμα της κάθε εποχής που αλλοιώνει τον άνθρωπο. Διότι η εργασία είναι εντολή του Θεού, αλλά δεν είναι σκοπός της ζωής. Όταν την εργασία την κάνεις σκοπό της ζωής, δεν μπορείς ταυτόχρονα να έχεις και το σκοπό του αγιασμού μέσα στη ζωή. Ο γέρο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο, και ο οποίος και αυτός γεννήθηκε στην Πάρο, γεννήθηκε στο νησί των Αγίων. Μάνα δασκάλα είχε τη μητέρα του Κανδιώτη, του περίφημου Κανδιώτη, του Επισκόπου. Έμαθε τα γράμματα, ήρθε στην Αθήνα, μεταχειρίστηκε διάφορες εργασίες, έκανε ασχετικό πνεύμα, ζώντας στην Αθήνα είδε την ψευτιά του κόσμου και αποφάσισε και αυτός να πάει να γίνει μοναχός, και έτσι πήγε στο Άγιον Όρος, πήγε στα Κατονάκια, ζούσε ασκητική ζωή και ο γέρος Δανιήλ, ο Κατονακιώτης, του είπε, κοίταξε γέρο Ιωσήφ, δεν θα καρπίσει η εργασία σου αν δεν κάνεις υπακοή. Και έτσι αποφάσισε και πήγε σε ένα γεροντάκι και έκανε υπακοή και έτσι τον κληρονόμησε και προχώρησε τη ζωή του. Καρδόρτησε και πήρε πολλά πράγματα, πέτυχε πνευματικά, αλλά και αυτός είχε τη δυνατότητα να τα διδάσκει ο γέροντας Ιωσήφ. Είναι ένας σύγχρονος ασκητικός πατέρας της ερήμου. Και όπως λέμε, με όποιον δάσκαλο θα κάθες, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έτσι και ο Εφραίμ, αφού έγινε μαθητής αυτού του δασκάλου, έμαθε τα γράμματα αυτά τα οποία ήξερε ο γέρος Ιωσήφ, του τέστην την προσευχή. Δηλαδή που σημαίνει ότι και η προσευχή είναι κάτι το οποίο διδάσκεται ή δεν είναι κάτι το οποίο αυτόματα μαθαίνεται, αλλά διδάσκεται. Και έφτασε στο σημείο να πει ο γέρος Ιωσήφ ότι εσύ έψαχνες εμένα και εγώ βρήκα εσένα. Και εκείνος ο Παπαεφραίμ δηλαδή πήγαινε και το λειτουργούσε και ταυτόχρονα ο γέρος Ιωσήφ τον δίδασκε τα της προσευχής και ο Παπαεφραίμ το ανέφερε τα διάφορα στάδια της πνευματικής προσευχής την οποία είχε για να μπορούσε να τα διευκολυνθεί, για να μην πλανηθεί. Και έλεγε ο Παπαεφραίμ, όσο έχεις τόσο θα πάρεις και κατά την κατάσταση που βρίσκεσαι έτσι και μελάς. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί ο άνθρωπος. Και ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο οποίος ήταν παραδελφός του γέροντος, ήταν πνευματικό παιδί του γέροντα Ιωσήφ του ασκητού, έλεγε για τον Παπαεφραίμ τον Κατονακιώτη χαρακτηριστικά ότι ήταν γίγας της ακριβίας. Δηλαδή είπαμε, μια βασική αρετή στη ζωή είναι η έννοια της ακρίβειας. Ήταν τηρητής του ασκητικού προγράμματος και του τυπικού και έτσι απέκτησε τη χάρη. Δηλαδή η σταθερότητα μέσα στη ζωή μας είναι αυτή η οποία μας δίδει τη δυνατότητα να προχωρούμε στη ζωή. Και όταν το έλεγαν κάποιοι αδελφοί του να κάνει να βάλει λίγο νερό στο κρασί, έλεγε ξεχνάς πόσο μας παρακινούσε και μας συνοδοτούσε με την διδασκαλία του ο γέροντας Ιωσήφ, ο συχαστής, και τον τρόπο της βιωτής να κρατούμε βία και ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος. Δηλαδή όχι απλώς να έχουμε πρόγραμμα, αλλά να κρατάμε και την ακρίβεια του προγράμματος. Και μια φορά να δείτε τι έννοια της ακριβείας. Πήγε ο γέρος Ιωσήφ ο Βατοπεδινός στην Καλύβη να τον υποσκεφθεί και κάτι χρειάστηκε να γράψει. Οπότε έβγαλε το στυλό και το έδωσε και έγραψε. Και λέει, τι ωραίο στυλό που είναι. Να μου πάρεις και εμένα να τα αυτό από αυτά. Και λέει, θα σου πάρω. Εκείνος ζούσε στην Νέα Σκήτη. Έφυγε. Οπότε τη νύχτα ακούει ένα χτύπο στην πόρτα. Τον άνοιξε. Λέει, τι έγινε. Κοιτάξτε, λέει, σου είχα πει αυτό το στυλό να μου το πάρεις. Δεν είχα πάρει ευλογία να μου το πάρεις. Γι' αυτό να μην μου το πάρεις, έβαλε μετάνοια και έφυγε. Δηλαδή η αίσθηση της ακριβίας. Και μάλιστα έλεγε, το σχολίαζε ο Βατοπεδινός, ο Ιωσήφ, ο γέροντας, ότι ο γέροντας του ήταν άρρωστος. Δεν μπορούσε να πει λόγια, γιατί είχε πάθει μαλάκινση. Δηλαδή ήταν, πώς το λέμε, τη σύγχρονη αρρώστια, Αλτσχάιμερ, σαν να έκανε Αλτσχάιμερ. Και δεν μπορούσε να δώσει. Αλλά τελικώς είναι η αίσθηση ότι είχε πέσει την έννοια της ζήλιας. Ζήλεψε δηλαδή ένα στυλό. Τον έκλειψε την καρδιά ένα στυλό. Και λέει, κοίταξε η ακρίβειά του, οπότε δεν μπορούσε να δεχθεί αυτή την υποχώρηση. Και πήγε και το είπε 4 ώρες δρόμου, έτσι. Να πάει να το πει, ξέρεις, να μην πάρεις το στυλό. Και ξαναγυρίσει πίσω στο κοιλί του. Τόσο πολύ ακριβώς. Επίσης ήταν λειτουργός, ακούραστος και επίσης ζούσε την παρουσία του Θεού και μια φορά έκανε μια κρίση και δεν μπορούσε να πει τις ευχές της λειτουργίας. Βλέπετε πόσο ακριβής ήταν και στη λειτουργία ακόμη. Και το δεύτερο στοιχείο ήταν η υπακοή του, η οποία τον έκανε κάτι το ξεχωριστό μέσα στους σύγχρονους αγιορείτους πατέρες. Αν δηλαδή θέλαμε να μιλήσουμε για την ακρίβεια της υπακοής, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τον Παπαεφραίμ, γιατί αυτός δεν ήταν απλώς. Το έλεγε, αλλά ήταν και παράδειγμα και με την προσωπική του ζωή πρόβαλε και έλεγε τη σπουδαιότητα της υπακοής ως αργιούς και αλαντάστων πορείας της συντριβής του παλιού ανθρώπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αλλάξει πρέπει να μάθει να είναι ακριβής και να κάνει υπακοή για να μπορεί να χτυπηθεί η εγωκεντρικότητά του και η φιλαυτία του. Και μια φορά έλεγε ότι παρά την θέληση του γεροντός του φύτεψε δέντρα. Δεν έπιασε κανένα. Ξαναφύτεψε πάλι. Δεν έπιασε κανένα. Ένα που έζησε δεν κάρπισε ποτέ. Μια φορά λέει φύτεψαν μια μουριά με τον γέροντά του, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει μούρα. Και λέει πως παρόλο που ο γέροντάς του, ο Παπανικηφόρος, δεν ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος, δεν είχε αυτά τα πράγματα, αλλά η αίσθηση της ακρίβειας της επακοής πόσο ήταν ουσιαστικό μέσα στη ζωή. Ήταν φιλόπονος και πάντοτε έλεγε ότι βιαστέ αρπάξουσε τη βασιλεία των ουρανών. Όχι βιαστική, ο βιαστικός έλεγε σκοντάφτη, ο βιαστής, αυτός ο οποίος επιμένει και βιάζει τον εαυτό του, θα αρπάξει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν γίνεται δηλαδή η πνευματική ζωή χωρίς βία. Δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, δεν προσεύχομαι. Όχι, λέει. Θα κάνεις διάσταση στον εαυτό, θα αρχίσεις και πάνω στην προσπάθειά σου, τότε θα έρθει ο Θεός και θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Διότι η Εκκλησία μας δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχουν, να βγάζει Αγίους, γιατί ακριβώς οι Άγιοι είναι οι εικόνες, οι έμψυχοι της χάριτος της χριστιανικής πολιτείας. Δηλαδή δεν είναι κάτι η χριστιανική πολιτεία η οποία είναι λόγια, αλλά είναι η έμπρακτη παρουσία. Για περισσότερα στοιχεία φυσικά το Παπαεφρέμ, το Κατονοκιώτη, γιατί σας κούρασα πολύ με όλα αυτά που σας είπα, είναι ότι υπάρχουν δύο βιβλία τα οποία μπορείτε άνετα να τα διαβάσετε. Το ένα είναι το οποίο έβγαλε η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ και λέγεται Γέροντας Εφρέμ Κατονοκιώτης και είναι έκδοση στις Καλύβες που έζησε, τον έγραψε ο νεότερος Ιωσήφ και μαθητής του, και το δεύτερο είναι ο χαρισματούχος υποτακτικός Γέροντας Εφρέμ ο Κατονοκιώτης, το οποίο το έγραψε ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός και είναι στις εκδόσεις του Βατοπεδίου. Άρα λοιπόν μέσα στην έννοια της ζωής, για να μπορούμε να δούμε τώρα στους καρπούς αυτής της ασκητικότητας του Παπαεφρέμ, γιατί είπαμε ότι μέσα από την έννοια των κόπων είναι ο καρπός της προσευχής, γιατί το Πνεύμα του Άγιον δεν οράται, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος ο Παπαεφρέμ, είναι η χάρις όμως είναι ορατή. Δηλαδή δεν ορατεί το Πνεύμα, αλλά η χάρις είναι ορατή μέσα στη ζωή μας. Ο Παπαεφρέμ πιο πολύ μιλούσε στον Θεό και λιγότερο μιλούσε στους ανθρώπους. Ήταν ο άνθρωπος ο πραγματικός ζυγαστής. Όταν κάποτε βγήκε η φήμη, όταν είχαμε πάει περί αγιότητας του γέροντα Παϊσίου και τον Παπαεφρέμ, άνοιξε ο δρόμος και πήγαιναν τόσοι άνθρωποι, όσοι πήγαιναν στον Παπά, στον γέρο Παΐσιο, πήγαιναν και στον Παπαεφρέμ. Οπότε έχασε την ησυχία του. Και μια φορά πήγαν κάποιοι χωρίς να χτυπήσουν την πόρτα και άνοιξαν και πήγαν μέσα. Και τον είπαν ότι θέλουμε να ακούσουμε έναν πνευματικό λόγο. Τους άκουσε, τους έβγαλε στην πόρτα, τους ξεπροβόδωσε και λέει: κοιτάξτε, εκεί πάνω υπάρχει μια καλύβα. Πάτε εκεί να ακούστε. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πνευματικό λόγο. Και πήγανε, τους έστειλε αλλού. Δηλαδή δεν θεωρούσε τον εαυτό του ικανό. Μια φορά ένας άλλος παπάς πήγε μέσα και πήξε από τον φράχτη. Και πήγε ο κοντακτικός, τον είπε ότι δεν γίνεται. Πήγε ο άλλος κοντακτικός, τον είπε δεν γίνεται. Αυτός λέει: εγώ δεν φεύγω από εδώ, αν δεν δει ο Παπαεφρέμ. Οπότε το άκουσε, τον έπεισα πάλι, ταραβανήθηκα. Βγήκε έξω, το έβγαινε έτσι από την πλάτη. Του λέει: εγώ ήρθα ποτέ στο σπίτι σου, τι ήρθε εδώ πέρα να κάνει. Οπότε λέει: βγήκε και βγήκε ο βήμα ότι είναι τόσο κακό και τόσο άσχημα, που του λένε αυτό, τι αγιότητα έχει. Αυτό λέει: έτσι και έτσι με ασφαίρθηκε. Και σταμάτησε ο δρόμο και ησύχασε. Είχε έναν υποτακτικό, ο οποίο όταν έφτιαξε και περνούσε ένα μοναχό που τον έβαζε κανόνα. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν το σκυλί το δέρνει, όσο πιο πολύ πετύχεται. Έτσι και εκείνοι δεν αφήναν κανένα να μπει μέσα. Λοιπόν, αυτά λίγα από τα στοιχεία, έχει πάρα πολλά από στοιχεία Δηλαδή η ζωή του είναι μια ζωή πραγματικά της πληροφορήσεως του ανθρώπου, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Μήπως θέλετε κάτι γι' αυτό να ρωτήσετε? Έχετε όρεξη να ακούσετε μια κατήχηση? Λοιπόν, η κάθε κατήχηση για την προσευχή του Παπαεφραίμ είναι κάτι το ξεχωριστό, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος δεν δίδασκε θεωρίες, δίδαξε αυτό που εμπράκτου ζούσε. Λόγος περί προσευχής για τον μοναχό, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Η ευχή πρέπει να είναι ως σαν μια αχώριστη συντροφιά. Την ώρα που θα ορίσαμε να προσευχόμεθα, κάπως πιο συμμαζεμένα και προσεκτικά. Πρέπει κατά κάποιον τρόπο να βιάζουμε τον εαυτό μας εις το να προσπαθούμε, να προσηλώνουμε το νου μας εις το μέρος της καρδιάς, χωρίς βέβαια να τη φανταζόμαστε την καρδιά. Είπαμε ότι ο Παπαεφραίμ είναι μυθοδικός και είναι αναλυτικός, γιατί πολλοί άνθρωποι ρωτάμε πώς γίνεται η νοερά προσευχή. Εγώ να πω δικά μου πράγματα δεν ξέρω, γιατί δεν τα έχω ζήσει. Αυτά που σας λέω είναι πραγματικά του Παπαεφραίμ. Άρα λοιπόν αυτό που είπαμε που τονίζει ότι πρέπει να μαζευόμαστε και να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρόνο που θα κάνουμε την προσευχή και να μαζεύουμε την καρδιά. Να αναπνέουμε αργά και να δώσουμε την προσευχή στον διάθετο των λόγων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελόησέ μου. Δηλαδή που σημαίνει απλά, να είμαστε μαζεμένοι. Το νου μας να τον τοποθετούμε ως σαν φρουρόν, ως σαν επιστάτη, να παρακολουθεί τον ενδιάθετο λόγο που λέγει την ευχή. Επίσης να προσέχει την φαντασία να μην δεχθεί καμιά εικόνα. Δηλαδή να είναι αφάνταστος σε προσευχή. Μαζί με αυτά θα κινήσουμε την ψυχή μας με αγαπητική διάθεση, ώστε η προσευχή να τονωθεί, να ολοκληρωθεί, να της δοθεί αυτή η καλή αίσθηση, ώστε να φέρει καλό αποτέλεσμα. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος εργάζεται με τα προσοχή στην προσευχή. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να είναι η ελευθερία της ευχής. Όταν κανείς επιμείνει στην προσευχή, ελευθερώνεται και λέει πιο άνετα την ευχή. Να είναι μια πνευματική θέρμη. Το αποτέλεσμα του να αισθανθεί ο άνθρωπος μια εσωτερική πνευματική θέρμη. Να είναι σαν χαρά, σαν δάκρυα και ούτω καθεξής. Προτού βέβαια να ξεκινήσουμε στο να είπαμε την ευχή, είναι ωφέλιμο και βοηθητικό για 2-3 λεπτά να ρίξουμε μια ματιά γύρω από τις αμαρτίες μας, γύρω από τα πάθη μας, να σκεφτούμε την αμαρτωλότητά μας, την εμπαθή κατάστασή μας, την ταπεινή κατάσταση της ψυχής μας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε χωρίς το Θεό. Δηλαδή πριν αρχίσεις την ευχή, έλα σε συνέστηση αυτού. Ψέντεσαι τον εαυτό σου και νιώσει ότι δεν είσαι τίποτε το σπουδαίο, ότι είσαι ο άνθρωπος της αμαρτίας, είσαι ο άνθρωπος ο αδύναμος. Να μην σκέπτεσαι τις αμαρτίες λεπτομερώς, να σκέπτεσαι την αμαρτωλότητά σου, την εμπάθειά σου, την ταπεινή κατάσταση της ψυχής σου. Επίσης μπορεί να μνημονεύσει ο άνθρωπος την κρίση του Θεού, μια κολλασμένη κατάσταση του άλλου κόσμου. Να φέρνει τον εαυτό του και να σκεφτεί την κρίση την αιώνιο, τη Δευτέρα Παρουσία. Με την αίσθηση που θα δημιουργηθεί έτσι μέσα στην ψυχή, θα κινηθεί να ρυθμίσει το θέμα της ευχής με την απνοή. Έτσι δημιουργείται μια προεργασία της ψυχής, ώστε μετά από λίγα λεπτά που θα αρχίσουμε την ευχή, η ευχή να έχει κάποια πνευματική νόθηση και χρεία. Έτσι βοηθείται πάρα πολύ η προσευχή να έχει μέσα τη ζωντάνια από ψυχική πνευματική αίσθηση. Και ο τρόπος λοιπόν ενεργώντας ο νους είναι πιο συναγμένος, πιο προσεκτικός. Αυτή η θεωρία, αυτή η μελέτη την περικλεί, την εντοπίζει μέσα. Αυτή η μελέτη συνάζει τον νου από έξω και τον επαναφέρει μέσα. Κατόπιν του δίδει και την προσευχή και αρχίζει έτσι να προσεύχεται καλά. Όταν συνηθίσει ο άνθρωπος να προσεύχεται, κατά αυτόν τον τρόπο μετά από ένα χρονικό διάστημα, άλλο και αυτό διάστημα, και αυτό έγκυται στην προθυμία του ανθρώπου, προοδεύει στην προσευχή. Βεβαίως με τη χάρη του Θεού. Διότι πιστεύω ότι όλων Το θέμα της προσευχής είναι καθαρός έργων της χάριτος του Θεού. Δηλαδή μπορώ να παραδώσω τον εαυτό μου στην αίσθηση ότι αυτό που κάνω είναι για να προσελκύσω τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος γίνεται συνεργός δια των τρόπων της προσευχής. Δεν μπορείς να αποκτήσεις προσευχή αν δεν προσπαθήσεις. Δηλαδή ο Θεός τη χαρίζει την προσευχή, ο άνθρωπος προσπαθεί. Η χάρις δεν είναι εκείνη που κατορθώνει το όνομα του Θεού να το μνημονεύει. Απόδειξη τούτου είναι ότι η αντίποτε άλλη σκέψη ο άνθρωπος σκέπτεται. Δηλαδή ο άνθρωπος εύκολα σκέπτεται κάθε οποιοδήποτε άλλη σκέψη. Αλλά στην μνημόνευση του ονόματος του Θεού πρέπει να κάνει υπομονή, μεγάλη προσπάθεια. Που σημαίνει ο άνθρωπος εύκολα σκέπτεται διάφορα πράγματα. Όταν όμως είναι να σκεφτούμε το Θεό, πρέπει να κάνουμε προσπάθεια. Γι' αυτό λέει ότι η προσευχή είναι προκαρπός της χάριτος του Θεού. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει ως παράδειγμα με τα υγιεινά φυτά. Τα άγρια φυτά, τα αγκάθια, φυτρώνουν χωρίς καμιά προσπάθεια του ανθρώπου. Μόνο τους φυτρώνουν. Βλέπετε, μέσα από τα παραδείγματα της φύσεως, προσπαθεί να καταλάβει και να δώσει σε εμάς τους ανθρώπους να καταλάβουμε πώς γίνεται. Πώς τα άγρια φυτά φυτρώνουν από μόνα τους, έτσι σαν αγκάθια. Ενώ τα ήμερα τα περιποιείται ο άνθρωπος με τόσο πολύ κόπο και αν ο Θεός δεν βοηθήσει, εάν δεν στείλει τον ήλιο με τις θαυματουργικές του ακτίνες, δεν μπορεί τίποτε να φυτρώσει και να αυξηθεί και να ανθίσει. Έτσι και πνευματικός. Προσπαθεί ο άνθρωπος με τους διαφόρους τρόπους της προσευχής να πετύχει την ένωσή του με τον Θεό. Εάν όμως ο Θεός δεν στείλει την ευλογία Του, εάν δεν συνεργήσει όλοι αυτοί οι κόποι, οι τρόποι και η μεγάλη προσπάθεια του κάθε ανθρώπου που κάνει στην προσευχή μένει άκαρπος χωρίς κανένα πνευματικό καρπό. Δια τούτου χρειάζεται προτού να αρχίσουμε την προσευχή ή τη θεωρία, η ταπεινωτική αυτή μελέτη, δηλαδή θεωρία πνευματική γύρω από την ταπείνωση, γύρω από την αυτομεψία, μνήμη του θανάτου κτλ. Έτσι ώστε ο άνθρωπος να αποσπάσει την βοήθεια του Θεού εις τον καιρό της προσευχής. Όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, κατηγορήσει τον εαυτό του, τότε πράγματι προσευχεί τον Θεό. Και όταν ακόμη προσεύχεται ο άνθρωπος, εάν δεχθεί λογισμούς καινοδοξίας, η προσευχή ανακόπτεται. Δηλαδή η χάρη του Θεού παρά αυτά εμποδίζεται και δεν ενεργεί. Πες ότι ο Θεός σε επισκέφθηκε και άρχισε να σκέφτεσαι τι ωραία που κάνω προσευχή, τι ωραία που τα καταφέρνω, τι ωραία. Και βλέπετε, λέει, αμέσως αυτός ο υψηλόφρονας νους ταπεινώνει τον άνθρωπο και έχει τη διάσπαση. Τότε ο άνθρωπος αγανακτεί με τους λογισμούς αυτούς και σκέπτεται. Μόλις άρχισε η ευχή να ενεργεί και όνειτα τη χαρά του Θεού, μπαίνοντας στους λογισμούς στη μέση, υποχώρηση χάρης. Πολλά και σπάνιν πλησιάζουν διάφοροι λογισμοί κακοί και αμέσως διακόπτεται η ευχή και ο άνθρωπος διερωτάται. Έρχονται διάφοροι λογισμοί, αυτό το οποίο ζούμε. Η ευχή, δηλαδή οι λόγοι κατηχητικοί του Παπά Εφραίμ για την προσευχή είναι ανατομικοί. Μας παρουσιάζουν όλους μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς μας που δεν είχε αυτή την αίσθηση. Μα εγώ δεν τους δέχτηκα τους κακούς λογισμούς. Τώρα γιατί να στηριχθώ της προσευχής και της χάριτος, αφού εγώ ήρθε ο λογισμός και δεν τον προσδέχτηκα, γιατί να φύγει χάρις. Και τούτο είναι βέβαια οπωσδήποτε μέσα στην πρόνοια του Θεού για να πληροφορήσει τον άνθρωπο. Είναι ως αν να του λέγει, μην νομίζεις ότι μόνο όταν δεχθείς λογισμούς υπερηφανίας υστερείσαι της χάριτος της προσευχής, αλλά και όταν θέλω εγώ και χωρίς λογισμούς υπερηφανίας σου στηρώ την προσευχή για να σου δώσω την εντύπωση και την πληροφορία ότι όχι εσύ με την προετοιμασία σου και την προσπάθειά σου μπορείς να κατορθώσεις να βρεις την ενεργό προσευχή. Όλη η προσπάθειά μας είναι να καταλάβουμε ότι εμείς καταβάλουμε τον κόπο. Η προσευχή είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Για να μην το θεωρήσουμε δεδομένο ότι αφού κάνουμε την προσευχή, οπωσδήποτε θα έχουμε τη χάρη. Θέλει την προαίρεση, αλλά είναι δώρο η προσευχή. Αυτό το πράγμα το έχω πιστοποιήσει, το έχω νιώσει από την πείρα τόσο πολύ που κανείς δεν μπορεί να μου βγάλει αυτόν τον λογισμό. Δηλαδή, βλέπετε, όπως σας είπα, τονίζει το παράδειγμα του. Το έζησε αυτό το πράγμα, γι' αυτό το λέγει. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει τον λογισμό. Αυτή την πληροφορία, ότι δηλαδή είναι έργο της κάλυτος η προσευχή. Εννοούμε βέβαια την ενεργό προσευχή. Προσευχή με αίσθηση χάριτος. Διότι η προσευχή λέγεται και οποιαδήποτε άλλη προσευχή, χωρίς αίσθηση χάριτος. Συμφέρει λοιπόν στον άνθρωπο να στηρείται την προσευχή ό,τι πότι για να μάθει καλά αυτό το μάθημα της ταπεινώσεως. Βλέπετε σε πόσα μεγάλα μέτρα. Δηλαδή να μην μένει ο άνθρωπος μόνο με την χάρη, αλλά και με τη στέρηση της χάρη του για να μπορεί να την ψάχνει. Μετά από χρόνια, μετά από πολλές φορές που θα έχει χάσει την προσευχή, από λογισμούς του γίνεται μια εσωτερική φυσιολογικός πληροφορία ότι μόνο με τη βοήθεια του Θεού κατορθώνει την προσευχή. Λέγει ο Αβάς Ισαάκ ο Σύρος ότι όταν εσύ προετοιμάζεσαι με όλα τα μέσα και τους τρόπους της προσευχής, για να επιτύχεις τη χάρη του Θεού, αλλά όταν ο Θεός θελήσει να σου δώσει. Όταν δεν έχεις προετοιμασία να σου δώσει και όταν έχεις προετοιμασία να μην έχεις προσευχή και να βρίσκεις προσευχή. Δηλαδή που σημαίνει κάνω την προετοιμασία, δεν βρίσκω προσευχή. Δεν κάνω προετοιμασία, έχω προσευχή. Για να μπορώ να καταλάβω ότι δεν είναι η δική μου αυτή η μέρημνα, αλλά είναι της χάριτος του Θεού. Εγώ μόνο το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι η διάθεσή μου, η προσπάθειά μου να κάνω προσευχή. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές και εγώ ταπεινός, όταν ελάμβανα όλα τα μέτρα μου να έβρω προσευχή το βράδυ, κατά το πλήστον δεν έβρισκα προσευχή. Προσωπική εμπειρία. Επανειδεύει τον Αβά Ισαάκ. Σηκωνόμουνα εις την ώρα μου, εις την ησυχία μου, εις την τάξη μου, εις όλα με προσοχή να μην ακούγεται τίποτα. Ώρα πάλευα και εντούτοις δεν έβρισκα προσευχή. Κατόπιν, μετά από την πολύ αυτή προσεκτική προσευχή, έκανα κάτι άλλο, κάποια άλλη εργασία και έβρισκα τόσο πολύ χάρη Θεού. Σκεπτόμουν τόσους κόπους, τόση προσπάθεια, τόσο προσοχή χωρίς αποτέλεσμα και ξαφνικά τόση χάρη. Μου δίνεται να καταλάβω ο Θεός. Όχι ότι πρέπει να αφήσω την προσπάθεια, αλλά να μην πιστεύω στην προσπάθειά μου, ότι με την προσπάθεια θα βρω προσευχή. Θα σταματήσω εδώ και δεν σας κουρώσω. Έτσι δεν είναι. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα σας ζητάει και θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με την προσευχή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μένουμε τώρα ότι η προσπάθεια είναι το δικό μας πράγμα. Και ένα πρακτικό το οποίο είχα ακούσει από τον ίδιο τον Παπά Εφραίμ, τον οποίο έλεγε ότι μια φορά ήταν στο εργόχειρο και στο εργόχειρο έκαναν προσευχή. Σφραγίδια κάνουν εργόχειρο εκτός από θεραπτική, ο Παπά Εφραίμ σκάλιζε σφραγίδια. Και τα σφραγίδια, για να μπορούν να είναι μαλακό το ξύλο, είναι ξύλο λεύκης, τα βράζουνε. Και είχαν δύο φωτιές. Μια φωτιά ήταν ένας γκαζοδοτικές, ένα τεχνικές δηλαδή μεγάλος, που είχε νερό μέσα και έβραζαν τα σφραγίδια, τα ξύλα. Και δίπλα μαγείρευαν και το φαγητό τους. Οπότε κάναν δύο πράγματα. Δεν κάναν χρόνο μαγειρεύματος, βάζαν τα όσπρα τους. Και ταυτόχρονα βράζαν και τα ξύλα και σκαλίζανε. Και είχε προσευχή ο Παπά Εφραίμ. Και είχε χάρη, είχε κατάσταση χάριτος. Ο παραδεφός του λέει: Παπά, τώρα που θα σου πούμε να σηκωθείς να πάρεις το σφραγίδι, μάζεψε και λίγο τα ξύλα, να συνεχίσει να βράζει το φαγητό. Και ο Παπά Εφραίμ λέει στο λογισμό του: Τώρα που έχω χάρη, τώρα θα σηκωθώ να κάνω αυτό. Άσε, μετά θα σηκωθώ. Και αυτόματα λέει: Τα χάσε όλα. Και όχι μόνο τα χάσε όλα, καλά έκανε και μέρες να τα ξαναβρει. Δεν την έχασε για μια στιγμή, αλλά έκανε και μέρες. Δηλαδή είχε τόση χάρη, αλλά η αίσθηση αυτό που λέγαμε την έννοια της ακρίβειας στη ζωή του. Που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και σου λέει μια μικρή αντιλογία, μια μικρή περιφρόνηση στο λόγο του αδελφού. Μάζεψε τα ξύλα, κοντά στη φωτιά. Και σου λέει: Εγώ έχω χάρη. Δεν βλέπεις. Έχεις τη χάρη επειδή κάνεις πακούδι. Δεν κάνεις πακούδι, δεν έχεις χάρη. Και αυτό ήταν το βίωμά του το οποίο είχε. Έχει λοιπόν τέτοια πράγματα, έχουμε αρκετά στα παραδείγματα της προσευχής του Παπά Εφραίμ. Είναι καταπληκτικά, δηλαδή ένας αξίζει, γιατί αυτά είναι χειρόγραφα όπως βλέπετε, διάφορα χειρόγραφα και επιστολές τις οποίες έγραφε στους ανθρώπους, στους κοσμικούς, αλλά βλέπετε πόσο τους μιλούσε για τον Θεό. Δεν τους μιλούσε για κοσμικά πράγματα. Αυτό εκ του περισσεύματος της καρδίας του. Προσευχή είχε, για την προσευχή μιλούσε. Αυτό που λέει ο Θεός, ότι εκ του πρές αίματος της καρδίας ομιλεί ο άνθρωπος, αυτό που το αποδεικνύει ότι ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά σου αυτό λες. Προσευχή είχε, προσευχή διδάσκει. Και προσευχή μετέδιδε. Και με την προσευχή ήταν αυτός που έγινε. Δηλαδή η υπακοή τον οδήγησε στην προσευχή και η προσευχή τον έκανε καρτηρικό στην υπακοή. Ήταν, του ήταν αδιανόητο το Παπά Εφραίμ να μην κάνει υπακοή. Μέχρι το τέλος της ζωής του. Και έλεγε, έζησα 40 χρόνια υποτακτικός και γύρω στα 20 χρόνια γέροντας. Η ζωή του υποτακτικού δεν συγκρίνεται ποτέ με τη ζωή του γέροντος. Ο ομοτακτικός λέει έχει φτερά, πετάει, είναι ελεύθερος. Ο γέροντας λέει πρέπει να κάνεις και τα βάζεις, πρέπει να έχει μεγάλη καρδιά να τα χωράει όλα. Έχει μέρη εμείς. Λοιπόν, κάτι να ρωτήσετε. Πάτερ, ποια είναι η διαφορά μεταμέλειας και μετάνοιας? Γιατί δεν τα έχω λίγο σε σύγχυση. Μεταμέλεια και μετάνοια. Μεταμελούμε τι σημαίνει. Αντιλαμβάνομαι κάτι που έχω κάνει, ναι. Αλλά μετά τι γίνεται. Και μετά αμελώ πάλι. Το αμελώ. Ενώ μετάνοια σημαίνει αλλάζει ο ένθετος διάθεση του ανθρώπου και παίρνει απόφαση να μην το ξανακάνει. Ενώ μεταμέλεια σημαίνει αμνηστεύει τον εαυτό του και το ξανακάνει. Έτσι, μετανιώνει μεν, αλλά δεν μετανοεί. Δεν αλλάζει η διάθεσή του. Ομολογεί το σφάλμα, αυτό έχουμε το παράδειγμα, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Το Αποστόλου Πέτρου και το Ιούδα. Ο Ιούδας τι λέει, μεταμιλήθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Το ομολόγησε και πήγε κρεμάστηκε. Δεν έδειξε την ελπίδα στον Θεό. Ο Πέτρος τι έγινε, έκανε το λάθος. Αρνήθηκε. Ο ένας πρόδωσε, ο άλλος αρνήθηκε. Η προδοσία με την άρνηση είναι η μεγαλύτερη αμαρτία ήταν το Πέτρο. Αλλά όμως ο Πέτρος μετανόησε και έκλαψε πικρός. Και απόφασισε ότι από εκεί και πέρα δεν θα τον ξαναπροδώσει τον Χριστό. Και δεν τον πρόδωσε και είναι ο πρώτος των Αποστόλων. Ενώ ο Ιούδας που μεταμελήθηκε πήγε και κρεμάστηκε. Αυτά είναι τα δύο παραδείγματα που έχει μέσα στο Αγία Γραφή. Αλλά, λέγει. Ήθελα να ρωτήσω αυτό που λένε άλλοι Άγιοι, ας πούμε, όπως ο πατέρας Πορφύριος, ότι να μην πιέζεστε και ανοίξτε, στραφείτε στο Χριστό και ανοίξτε ένα παράθυρο να μπει μέσα το φως και αυτό θα πολεμήσει κάπως τα σκοτάδια σας, τέλος πάντων, δεν το μεταφέρω σωστά. Είναι ένας άλλος δρόμος, είναι μια έκφραση, ας πούμε, διαφορετική. Διαφορετική. Ένας χρησιμοποιεί την βία και ο άλλος πάλι χρησιμοποιεί την βία χωρίς τον εξαναγκασμό. Δηλαδή που σημαίνει ότι ο Παπά Εφραίμ, έτσι ο ασκητικός, λέει «Βιαστέ αρπάζουν τη βασιλεία των ουρανών». Ο Γέρος Πορφύριος έλεγε «Αγαπάτε τον Χριστό και ανοίξτε τον έναν δρόμο». Και όταν θα μπει η αγάπη, τότε πραγματικά θα μπορείς να τα κάνεις όλα. Ο Παπά Εφραίμ έλεγε ότι αποκτάς την αγάπη προς το Θεό θα της προσευχής. Ο Γέρος Πορφύριος έλεγε «Αγαπήστε και η αγάπη θα σας οδηγήσει την προσευχή». Δηλαδή ήταν ένας άλλος τρόπος προσέγγισης που είχε το έναν με τον άλλον. Ο ένας έζησε μέσα στον κόσμο και γέμπρακτη την αγάπη. Και έπρεπε ο κόσμος να ζει με την παρηγοριά της αγάπης. Ο άλλος έζησε μέσα στα κατονάκια και είχε την ανάγκη της παρουσίας του Θεού μέσα στην καθημερινή του ζωή. Κατάλαβες, ο ένας είχε τον πόνο του κόσμου και ο άλλος είχε τον πόνο της ασκήσεως. Και οι δύο πόνοι ήταν αγιαστικοί. Παρακαλώ. Συγγνώμη, μήπως που λέει ο Όσιος Πορφύριος αυτό, πώς έχει σχέση και με αυτό που έλεγε ο Παπά Εφραίμ, ότι δεν βιάζεται ο Θεός, βέβαια μπορεί να βιάσει με την ακρίβεια, αλλά δεν βιάζεται η χάρις του Θεού. Οπότε και λέγοντας αυτό ο Όσιος Πορφύριος, εννοεί ότι ίσως δια της ταπεινώσεως, ότι αυτός έχει μεγαλύτερη ταπείνωση ο Όσιος Πορφύριος, δεν ξέρω, αλλά το ότι δηλαδή έχει αγαπούσει τον Θεό και άφηνε αυτόν να ενεργήσει. Ακριβώς, με αυτή την έννοια. Γιατί αυτό και αυτό λέμε ότι ο πατήρ Πορφύριος έζησε την αγάπη του Θεού μέσα στην αγάπη των ανθρώπων. Και όπως είδατε και ο πατήρ Πορφύριος, αν θεμάστε καλά, και αυτός βιαστής. Αν θεμάστε καλά, όταν έγινε ασκητής, όλη η ζωή ήταν μια άσκηση. Και την χάρη των χαρισμάτων την πήρε μεταδοτικά από τον γέροντα που είχε συναντήσει στα Καλύβια στο Κυριακό. Δηλαδή τη χάρη που είχε ο Γέρος Πορφύριος τη Μεγάλη την έλαβε 17 χρονών. Αλλά αυτή τη χάρη που είχε την διατήρησε, διότι από εκεί και πέρα έζησε και ζούσε την αγάπη του Θεού με πλήρη εμπιστοσύνη σε όλες τις δοκιμασίες. Αυτό τον έκανε, δηλαδή η αίσθηση της ακριβίας, της παρουσίας του Θεού ήταν αυτή η οποία διατήρησε τα χαρίσματα αμεταμέλητα. Δηλαδή που σημαίνει ότι ο κάθε ένας μας έχει χαρίσματα, Απλώς τα αμαυρώνουμε με τις απροσεξίες μας και με τις αμαρτίες μας. Ενώ αυτή, ας πούμε, έλαβε το χάρισμα και προσπάθησε ως κόρη οφθαλμού να το φυλάξει δια της αγάπης του Θεού, με πλήρη εμπιστοσύνη. Και ο Παπα Εφραίμ, ας πούμε, πήγε στα κατονάκια και βλέπετε πόσο μεγάλη ακρίβεια είχε, ούτως ώστε να μην λυπήσει τον άνθρωπο. Διότι η λύπη του ανθρώπου είναι απόδειξη σκληρότητας της καρδιάς του ανθρώπου. Άνθρωπος που αγαπάει δεν πληγώνει. Πλήγωσε ποτέ ο Γερομορφής κανέναν? Άμα το δείτε, ποτέ δεν πλήγωσε. Βλέπετε όμως ο Παπα Εφραίμ είχε τα αρβανίτικα, τον έπιανε. Αλλά είχε όμως τη μεγάλη ταπείνωση να ζητάει συγγνώμη. Δεν έμεινε στον εγωισμό του, ήταν στην ταπείνωσή του. Και ο Θεός επέβλεπε στην ταπείνωση. Δηλαδή δεν ήταν ξένος από την ιδιότητα που του έδωσε ο Θεός. Αυτό που είχαμε πει, τη φυσική ορμή που έλεγε ο Γέροντας Σιμελιανός, που ήταν μέσα στην καρδιά του, την χρησιμοποίησε για να ενεργοποιήσει τις αρετές. Την ενεργοποίησε να ενεργοποιήσει τη χάρη του Θεού πάνω του. Και βλέπετε πώς λέει, ότι όταν εγώ ήθελα, δεν μου το έδινε ο Θεός. Όταν εγώ έλαβα όλα τα μέτρα, δεν τον επέτρεπε ο Θεός να έχει προσευχή. Όταν εκείνος δεν έκανε τίποτα, τον έδινε προσευχή. Για να μην στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Να έχει αυτό που είπε ο Γέροντας Πορφύριος, ότι η παρουσία του Θεού είναι αυτή που με γεμίζει στην καρδιά μου. Είναι διάφοροι δρόμοι, αλλά όλοι πάνε στον παράδεισο. Εξαρτάται ποιον θα πάρουμε. Πάντως, δρόμος χωρίς πόνο και χωρίς κόπο δεν υπάρχει. Στη νίκη τεθλιμμένη. Γιατί είναι στη νίκη τεθλιμμένη? Ποιος τη συνέβη? Ο Θεός, για δυναμίες μας, τα πάθη μας. Άλλος. Λέγαμε κάτι, είπε ότι για την προετοιμασία της προσευχής να μην σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, αλλά την αμαρτωλότητα. Γενικώς. Το εξηγείτε λίγο. Παραδείγματος χάρη, να μην κάνω να πω ότι όταν ήμουν παιδάκι τι έκανα αυτό και πράγμα και έκανα αυτό και έκανα αυτό και τώρα τα κάνω, που σημαίνει ότι ξαναγυρίζω στην αμαρτία μου και ζω την αμαρτία μου. Αλλά να ξέρουμε πραγματικά ότι ήμουν απρόσδεκτος και έκανα κάποιες αμαρτίες. Και ακόμη είμαι απρόσδεκτος και κάνω αμαρτίες. Να μην έχω την αίσθηση δηλαδή ότι ας πούμε την εμπλοκή μέσα στην έννοια της αμαρτίας, διότι στην ουσία όταν ο άνθρωπος καλεί στην αμαρτία, ευχαριστείται από την αμαρτία και παραμένει στην αμαρτία. Ενώ όταν σκέπτεται γενικώς την αμαρτωλότητά του και την αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά ζει την αίσθηση της ταπείνωσης. Από μια μεριά έχει τη δική του παρουσία, τις αμαρτίες του, και από την άλλη μεριά έχει την αγάπη του Θεού, και σε αυτή την αίσθηση μπορεί να καταλάβει και να μπορεί να απευθυνθεί στον Θεό της αγάπης. Ναι, υπάρχουν δηλαδή στην ουσία δύο στάδια προσευχής. Είναι η προσευχή και η κατάσταση της προσευχής, δηλαδή η κατάσταση της χάρης. Στο πρώτο στάδιο είναι η προετοιμασία. Η προετοιμασία, δηλαδή η προσπάθεια του ανθρώπου να έρθει σε κατάσταση χάριτος. Και αυτό μάλλον είναι που διαρκεί πολύ περισσότερο. Και γίνεται, αυτό διαρκεί. Δηλαδή μαζεύεις τα πράγματα, ας πούμε, μαζεύεις τα ξύλα, μαζεύεις τα χόρτα, μαζεύεις τα πάντα, αρχίζεις να μαγειρεύεις. Τώρα θα μαγειρεύεις, θα φύγει φαγητό, δεν θα φύγει φαγητό, δεν ξέρεις. Έτσι, αν το προσέξεις, πάντως θα φας κάτι. Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Γίνεται φαγητό χωρίς προετοιμασία. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, εμείς μετά την προετοιμασία προσευχόμαστε. Αν σε την ώρα της προσευχής, ας πούμε το βράδυ, όπως είπαμε, που είναι και η κατεξοχή ώρα προσευχής, ας πούμε στο απόδειπνο, από λογισμό οποιασδήποτε φύσεως, διακοπεί αυτή η επικοινωνία που έχουμε αναπτύξει με τον Θεό εκείνη τη στιγμή ή οποιαδήποτε χάρισμα την οποία μπορεί να μας έχει ευλογήσει. Εμείς, σύμφωνα και με τον Πάτερ Εφραίμ, αυτά που είπαμε, πρέπει να σταματήσουμε την προσευχή εκείνη τη στιγμή. Όχι. Πρέπει να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε και να ελπίζουμε ότι ο Θεός θα μας ξαναευλογήσει με την επικοινωνία, με την αγάπη, με την παρουσία του. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το περιεχόμενο της προσευχής μας και να στραφούμε σε πιο ταπεινή προσευχή, σε μια προσευχή στην οποία να παρακαλάμε τον Κύριο να μας ξαναδώσει τη χάρη? Όχι. Βασικά είναι η έννοια του προσκαρτηρήν. Δηλαδή στην προσευχή ήταν λέει προσκαρτηρούντες, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι προσκαρτηρών. Και η λέξη προσκαρτηρών σημαίνει ότι κάθομαι μπροστά και περιμένω κάτι. Αν εγώ είμαι μπροστά στο Θεό, περιμένω από τον Θεό. Ανεξάρτητα πού είναι ο λογισμός μου. Ο λογισμός μου μπορεί να κρυφτεί, αλλά η προσευχή συνέχεια. Δεν είναι νοητική προσευχή, και αυτό που λέει καρδιακή προσευχή. Έχει πιο κάτω ένα κεφάλαιο, το οποίο θα δείτε πώς τελικώς, ας πούμε, μαζεύει την καρδιά. Έχει μια διδασκαλία, πρώτη φορά τη διάβασα, πώς μαζεύεται ο λογισμός στην καρδιά, δια το πόνο. Ας πούμε, με τεχνική της αναπνοής και της εκπνοής, που φτάνει να πονάει η καρδιά του, γιατί στριμώχνεται και τελικώς αναγκάζεται ο νους, όπως, παραδείγματος χάρη, χτύπησα το πόδι μου. Πού είναι ο νους μου? Στο πόδι μου. Όταν λοιπόν αναγκάζουν την καρδιά να πονέσει, πάει ο νους στην καρδιά. Και μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει ένα βίωμα και να το κρατήσει για πάντα. Ότως ώστε θα ήθελε να πονέσει, ας πούμε, μαζεύει την προσοχή, την κάνει καρδιακή και φεύγει. Και γίνεται συνήθεια μετά ο νους να καταφεύγει στην καρδιά για να βρίσκει ανάπαυση. Και χωρίς να πονάει. Αλλά οπωσδήποτε είναι η αίσθηση της επιμονής. Γι' αυτό λέμε προσκαρτήρωτες. Εμείς αυτό που κάνουμε, δηλαδή πάμε το πρωί στην εκκλησία και είμαστε νησταγμένοι. Και πάμε και συνεχίζουμε τους λογισμούς μας. Λοιπόν, αυτό το θέλει ο Θεός. Εμείς τι λέμε, ταπεινά. Είμαι ένας νησταγμένος, είμαι ένας μπερδεμένος, είμαι ένας ακατάστατος. Αυτό που μπορούσα να το κάνω, το έκανα. Πήρα τον εαυτό μου από το κρεβάτι και τον έφερα εδώ μπροστά και στον έστησα. Λοιπόν, θες να τον καθαρίσεις. Καθάριζονταν. Διαφορετικά δεν ξεχώριζε αυτή τη βρωμιά του λογισμού μου. Αλλά εγώ είμαι μπροστά σε σένα. Και περιμένω από σένα να με καθαρίσεις. Δηλαδή είναι αυτό που με το προηγούμενο παράδειγμα ότι εντάξει, θα μαγειρεύσουμε μία, θα μαγειρεύσουμε δύο, θα φάμε ομό μία, θα φάμε ομό δύο, θα φάμε καμένο μία. Στο τέλος όμως. Θα μάθουμε να μαγειρεύουμε. Θα μάθουμε να μαγειρεύουμε. Ακριβώς. Έτσι. Άμα δεν μάθεις όμως δεν ξεκινήσεις, θα μάθεις ποτέ. Αν φοβάσαι ότι θα το κάψεις το φαγητό, τι θα κάνεις. Δεν θα μάθεις ποτέ να μαγειρεύεις. Ναι, Κωνσταντίνε. Πώς μπορεί κανείς την ώρα της χάριτος, που καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι έχει έρθει χάρη του Θεού, να ξεφύγει από τους λογισμούς της καινοδοξίας που μπορεί να έρθουν. Όταν δηλαδή θα φύγει μέσα η χάρη μόνη της. Δεν μπορεί να υπάρχει και το ένα και το άλλο, δεν σε υπάρχει. Πώς γίνεται να γλιτώσει και να μην. Πάλι της χάριτος. Ο Θεός χαρίζει. Χαριτώνει και καθαρίζει. Αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον Ανδρέα. Εγώ πάω μπροστά στο Θεό και λέει αυτός είμαι. Μου έδωσε, ας πούμε, ένα λεπτό χάρη. Αυτό, να ευχαριστηθώ, που σημαίνει ότι αν δεν μπορεί να μου δώσει περισσότερο. Να μπορώ να πω ευχαριστώ για αυτό που μου έδωσε και να ξέρω ότι μπορεί να μου δώσει και περισσότερο. Αλλά να μην απελπιστώ γιατί ήταν μόνο ένα λεπτό και μία ώρα ήταν μια προσευχή μέσα στους λογισμούς. Αλλά να καταλάβω ότι ένα λεπτό ήταν της χάριτος του Θεού. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπε ο αδελφός, ο αντιρρητικός πόλεμος στους λογισμούς καινοδοξίας βοηθάει. Όχι, γιατί μετά μπερδεύεσαι και πας να κάνεις ορθολογιστικό πόλεμο. Εκεί πέρα στιγμή στην προσευχή είμαστε διάφοροι στους λογισμούς. Ο σκύλος που καυγίζει δεν ασχολούμαστε. Περπατάμε. Άμα ασχολείται θα σε δαγκώσει. Δηλαδή τους αφήνουμε να έρχονται και να φεύγουν. Όπως έρχονται φεύγουν. Όχι καθόλου. Γιατί εκτρεπόμεθα. Άμα πάμε. Λέγει. Για την αίσθηση της χάρης που λέμε, πώς ξέρουμε ότι είναι από το Θεό ή δεν είναι από τον πονηρό για να σε κάνει να υπέρ. Και τι λέει καθαρός μέσα στο Ευαγγέλιο, καρπί της χάρης του Θεού είναι η ειρήνη, η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία, τα πάντα. Καρπός του πνεύματος. Οπότε ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα λογισμούς και ειρήνη. Θα είναι ταραχία σου. Ακριβώς. Και αυτή την ώρα ή μετά. Και γενικώς. Και εκείνος θα ταράζεις. Μόλις θα ταραχτείς, κάνεις την ειρήνη. Αυτό που είπε, ένας λογισμός καινοδοξίας πάει η ειρήνη. Τον έχασες. Ποιος, Άννη, Κωστάκη. Η προετοιμασία που έλεγε ο Αφραίμ, στην προσοχή είπε να μην χρησιμοποιούν τη φαντασία. Στην προετοιμασία, καθημερινά να ψηφίσουμε την κρίση κτλ. Ωφελεί η φαντασία. Όχι. Πώς θα σκεφτούμε αυτή την κρίση. Πώς. Πώς θα σκεφτούμε αυτή την κρίση. Η κρίση στο δύο. Δηλαδή, αυτή θα φανταστείς τα καζάνια που βράζουν και κάνεις. Έφυγε όμως. Ότι ο Θεός θα με κρίνει. Θα πρέπει να είμαι προσεκτικός με αυτή την έννοια. Και όταν λέει προετοιμασία που επεφέρουμε, δεν εννοεί αδολισχία. Λέει, ας πούμε, ότι μια κατάσταση ας πούμε, θα κάνεις 2-3 λεπτά και μάλιστα ποια είναι. Ο Παπαφρέμ το έχει σε ένα άλλο κεφάλαιο. Την αυτοσχέδιο προσευχή. Θεέ μου, είσαι μεγάλος. Θεέ μου, είσαι ας πούμε, θαυμαστός. Είσαι αγαπητός, γεμάτος αγάπη. Είσαι έτσι. Εγώ είμαι ελεηνός. Εγώ είμαι άχρηστος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Στέκομαι μπροστά σου. Θες με ελεείς, δεν θες με ελεείς. Αυτό που έλεγε ο Τυλώνης και ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος διηγεί τα κατορθώματά του. Προσευχή έκανε. Ο Τυλώνης δεν έλεγε τίποτα. Λέει, ο Θεός ηλάστη τίμη του αμαρτωλό που έλεγε την αμαρτωλότητα, Γιώργο. Ο Θεός ηλάστη τίμη του αμαρτωλό. Δεν σκεπτόταν τις αμαρτίες. Σκεπτόταν την αμαρτωλότητα. Άρα λοιπόν ο ένας με τον κομπασμό και να με το διηγείται πλατείαζε και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Θεό. Ο άλλος όμως με τη συναισθαλμόνη και με τη σύντομη αίσθηση της αμαρτωλότητας είχε έσκεψε ο Θεός και το συγχώρησε της αμαρτίας. Καταλαβαίνεις. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης κάπου γράφει ότι, επειδή τώρα το αδελφό για τη φαντασία, ότι πολλές φορές όταν κουράζεται ο νους, καλό είναι να γυμνάμε και να σκεφτόμαστε πολλές φορές τα πάθη του Χριστού. Και λέει να φανταζόμαστε μπροστά μας στο σταυρό Χριστού, αυτό βοηθάει. Αφού το λέω και σε κόλεμος, πάλι. Ναι. Ας πούμε, προσευχή είναι και άλλα πράγματα, είναι καλές πράξεις. Όχι. 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 Και αυτό που είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, το απόδειο δεν είναι προσευχή. Είναι λατρεία. Δεν εννοώ αυτό, δεν εννοώ αυτό. Προσευχή είναι. Πέρα από το να προσευχόμαστε, το να κάνει ένα άνθρωπο μια καλή πράξη, να πει σε έναν άνθρωπο που είναι απελπισμένο σε έναν καλό λόγο για να τον ανεβάσει. Στην ουσία δεν είναι και αυτό μια προσευχή. Όχι. Είναι καλός λόγος. Είναι άλλο αυτό. Δεν είναι προσευχή αυτό. Είναι, όχι, είναι παρηγορία. Και δεν μπορεί να πει καλό λόγο αν δεν έχει προσευχή. Αυτό τώρα δεν το λέω. Ναι, ναι, αυτό λέω. Αν δεν έχει προσευχή, δεν μπορεί να πει καλό λόγο. Αν δεν καταργήσει την πνευματική κατάσταση. Δεν καταργήσει την προσευχή σου. Προσευχή σου είναι για το βράδυ. Καρπός τη προσευχή είναι καλό λόγο που θα πει. Αυτό θέλω να πω. Άλλο πράγμα αυτό. Ναι, άλλο πράγμα είναι αυτό. Το δέντρο το καλλιεργεί και κάνει πορτοκάλια. Στην ουσία δεν είναι αυτό μια προσευχή όμως. Δεν το δέχεται ο Θεός έτσι. Άλλο το δέχεται ο Θεός. Αλλά δεν αντικαθιστώ με το ένα με το άλλο. Όχι, άλλο δεν το αντικαθιστεί. Να το σταματήσει ή να το θεωρήσει, α πούμε. Δηλαδή ο καρπός δεν είναι το δέντρο. Είναι αποτέλεσμα του δέντρου. Κατάλαβε. Η καλή πράξη είναι αποτέλεσμα του δέντρου. Ναι. Ναι. Την προσευχή με τη λατρεία τη διαφορά. Ναι. Λατρεύω τι σημαίνει. Απευθύνομαι κοινά με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή η λατρεία προϋποθέτει τόπο και τρόπο. Γι' αυτό υπάρχει η αίσθηση του ναού, η αίσθηση της εκκλησίας. Ο παλιός κόσμος, ο Ιβραίος και ο Έλληνας, έτσι λατρεύαν τον Θεό και πηγαίναν στον ναό. Ολόκληρος ο Παρθενώνας που έχουμε στην Αθήνα ήταν ναός, είναι εκ των νέων που σημαίνει κατοικό, μέσα στον οποίο κατοικούσε η Αθηνά, οι οποίοι ήταν απροσπέλαστοι στους ανθρώπους. Δεν μπορούσαν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Έτσι και στους Εβραίους ήταν τα Άγια των Αγίων και ήταν η λατρεία απ' έξω, δηλαδή που σημαίνει όλοι μαζί συγκεντρώνονταν σε έναν τόπο και είχαν κοινή προσευχή και κοινό τρόπο της λατρείας του Θεού. Άλλο λοιπόν η ένα προσεύχομαι σημαίνει ότι εγώ προσωπικά το πρόσωπό μου απευθύνεται στο Θεό. Είναι διάλογος. Η λατρεία είναι η κοινή έκφραση του συνόλου. Όταν κάνω εγώ μόνος μου το απόδειχνο, είμαι στην εκκλησία. Ακριβώς. Είναι ένα είδος προσευχής λατρευτικής. Προσωπικής όμως προσευχής. Δηλαδή το απόδειπνο μπορεί να το κάνεις όπου θέλεις. Τη λειτουργία όμως δεν μπορείς να την κάνεις. Παραδείγματος χάρη στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει λειτουργία μόνο με τον ιερέα. Γιατί ακριβώς ισχύει όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι, εγώ είμαι και μέσω αυτών. Ενώ στην παλιά δεν υπήρχε δυνατότητα της κοινωνίας του Θεού με τους ανθρώπους. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν είναι ότι μπορεί, ενώ οι Καθολικοί παραδείγματος χάρη κάνουν μόνοι τους την λειτουργία οι παπάδες. Δηλαδή σηκώνουν το πρωί και κάνουν λειτουργία. Αυτό βλέπετε φεύγει από την έννοια της λατρείας, πάει στην έννοια της προσευχής, οπότε δεν είναι η κοινωνία. Γι' αυτό και λέμε, ας πούμε κοινωνία. Τι σημαίνει κοινωνία? Είναι κοινότητα, που σημαίνει στο Άγιο Ποτήριο μέσα είναι ολόκληρη η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, οι ζώντες και οι κοιμημένοι. Δηλαδή μέσα στην έννοια της λατρείας υπάρχει το σύνολο των ανθρώπων μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό και η Εκκλησία, ο ναός, αντικαταστάθηκε με τον έννοια Εκκλησία, που σημαίνει συναθρίζουμε. Και ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ναι. Για την προσευχή την ώρα της λατρείας. Πώς? Την προσευχή την ώρα της ακολουθίας. Ναι, βασικά μπορώ να πω. Κοιτάξτε, βασικώς προσπαθώ να συμμετέχω στη λατρεία, ας πούμε, παρακολουθώντας τα λόγια. Δηλαδή, να με παραδείγματος χάρη λέει εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμη. Και τι λέει ο λαός? Κύριε Ελέησου. Που σημαίνει ότι ο λαός απευθύνεται. Είναι ένας διάλογος. Ο παπάς είναι ο μεσίτης και μεταφέρει την προσευχή του λαού στον Θεό. Και λέει Κύριε Ελέησου. Ο κόσμος απευθύνεται με πράγματα. Αν λοιπόν εγώ εκείνη την ώρα, αντί να πω το Κύριε Ελέησου που λένε με όλοι οι άλλοι, κάνω μια προσευχή και είμαι μόνος μου. Μέσα στην κοινότητα νιώθω μόνος μου. Όταν παραδείγματος χάρη λέμε, ψάλλουμε τους κανόνες και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, ή δεν μπορούμε να πιάσουμε τα λόγια γιατί είναι στην αρχαία κτλ. Τότε πράγματι μπορούμε να προσευχηθούμε. Αλλά η παρουσία μου είναι μέσα. Το νόημά μου είναι ότι είναι μέσα στη λατρεία. Λατρεύω. Και επειδή δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή ένας αλλόδοξος, αλλοδαπός, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα μας, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει στη λατρεία. Συμμετέχει με τον τρόπο το δικό του. Καταλαβαίνεις.